φίλος σου. Και κύριοι και αγαπητέ, κρίνα είναι ο Αντούλη Νικολάτη. Σα καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Μαράντα Νιου Σέντε. Μαζί μα όπω πάντα η αγαπημένη μου συμπεριουσιάστρια, η Βασίλισσα τη Αμπούα, Ντανιελούδα Καράβ. Με τι πραγματικέ ειδήσει του Πατάτα TV. Άλλο για Βρυξέλλε τράβηξε, πήγε κι άλλο για Βερολίνο. Τι έγινε με την Ελλάδα του Τσίπρα, Ντανιελούδα μου? Δεν εκδόθηκε κοινή δήλωση στη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, άλλος Eurogroup, για τα θέματα του μνημονίου της Ελλάδος. Ναι, Ντανιελούδα μου, και από ό,τι άκουσα, η Ελλάδα στο Eurogroup έπεσε πάσα γερμανικών τοίχο. Όμως η Κύπρος είναι μαζί τους, ναι. Περίπου, δηλαδή εφαρμόζουμε το δόγμα «Η Ελλάδα αποφασίζει και η Κύπρος συμπαρίσταται». Κατάλαβες, αφήνουμε δηλαδή το Τσίπρα να οδηγηθεί και να κάνει ό,τι θέλει. Αν τα καταφέρει καλώς, αν τα κάνει λιλίτσα, θα του συμπαρασταθούν. Δηλαδή, θα τη φάμε εμείς, αλλά να κλαίμε. Ναι, κατάλαβα. Την συνεισφορά του στην ανακάλυψη των υψηλών τεχνολογίας έξυπνων σωσιβίων, τα χρειαζόμαστε στην Κύπρο, που μπορούν να σώζουν ζωές, εδώ να σώζουν μυαλά θέλω, και να προσφέρουν ασφάλεια εν πλώ σε επίπεδα που προηγουμένως ήταν αδιανόητα. Είναι αριστερή, είπαμε. Αλλά και εσύ πρέπει να κάνεις κάτι. Πρέπει να συμπλέψεις με την ελληνική κυβέρνηση, με το Εθνικό Κέντρο, με το Τσίπρα, με το Βαρουφάκι. Προσπαθώ, παμπονιρότατε, να συμπλέψω εγώ μαζί τους, αλλά μπορώ, είναι δύσκολα τα πράγματα, φουρτουνιασμένη θάλασσα. Πρέπει να κάνεις κάτι για το μνημόνιο, για την Τρόικα. Τσίπρισε, μάνα μου, και εσύ λίον την πολιτική σου. Άγιε πατέρα, έχουμε παλεύκοτο, αλλά με τους Γερμανούς που έχουμε να κάνουμε τα ευλοημένα. Και κάμε και εσύ μια επανάσταση τα ευλοημένα. Να ξέρεις, μακαριότατε, ότι αυτή τη στιγμή στέλνω το φτιαχουρί στο Βρυξέλλες να παλέψει για το μνημόνιο. Μα ποιο? Μα το χαρούλι, το χαράκι μας. Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, για πρόγευμα μου να μας το φάνε το χαράκι. Περίμενε, μακαριότατε, το χαρούι μας όμως, το χαρούι μας. Τώρα να δεις το χαρούι μας. Α, καταφωνή μακαριότατε. Καλώς το φτιακουρούι μου. Να μου γίνεται ρε, είσαι έτοιμο για τις Βρυξέλλες ρε? Πρόεδρε, να μου είμαι πανέτοιμος. Και για τις Βρυξέλλες και για το Βερολίνο. Μα το κράτος σου που είναι ρε? Δεν βρήκα στο σάις μου, πρόεδρε. Καλώς πάντο ρε, χαρούι μου, είσαι δυνατό ρε? Είμαι πολλά δυνατό, νιώθω τούρπο, εγγέξω πρόεδρε. Μπράβο αγάπη μου, μπράβο. Μπράβο ρε, χάρη μου. Γεια σου αγάπη μου, γεια σου. Να μου σου έλεγα μακαριότατε, έλα μακαριότατε. Είδες, μακαριότατε, είδες το φτιακουρούι μας, έναν ίδιο σοβαρού φάγερ. Τυχή ήταν ήχος. Εάν εξαιρέσεις τη μοτόρα, ίδιο και ο γάλακος. Lonely, I'm Mr. Lonely. Καλημέρα, παιδιά! Καλή σας μέρα! Κύριε εκπρόσωπε, τελικά οι μεγάλες αλλαγές στη δομή του Προεδρικού αφορούσαν μόνο ένα άτομο? Όχι, κύριε Ματσουκαρίδη, ήδη έχουμε μετακινήσει δύο καρέκλες από το σαλόνι στη σάλα. Η τραπεζαρία της κουζίνας έχει αντικατασταθεί με καινούρια. Τα φυτά στην είσοδο από Μποσάι φέραμε γιούκα. Και το σπιτάκι του Λίου έχει μετακινηθεί πλέον στη βόρεια πλευρά του Προεδρικού για να βρίσκεται κοντά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριε εκπρόσωπε, η Κυπριακή κυβέρνηση θα στηρίξει τις πολιτικές της κυβέρνησης Τσίπρα στην Ευρωζώνη και στην Τρόικα? Μα η Κυπριακή κυβέρνηση, κυρία Κορυνθίου, στηρίζει στεναρά την αποφασιστικότητα όλους τους αγώνες της μητέρας Ελλάδος, είτε αυτοί οι αγώνες είναι πολιτικοί είτε ποδοσφαιρικοί. Μάλιστα, δηλαδή κύριε εκπρόσωπε, μας λέτε ότι θα συμπαρασταθείτε έμπρακτα και ότι η Κύπρος θα στηρίξει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μα αγαπητή μου κυρία Τζίτη, εδώ η Κύπρος δεν μπορεί η ίδια να υποστηρίξει την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα στηρίξει την Ελλάδα. Άλλη ερώτηση. Κύριε εκπρόσωπε, ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, θεωρείται σεξ σύμβολ στη Γερμανία. Δεν σας ανησυχεί το ότι στην Κύπρο δεν έχουμε έναν αντίστοιχο υπουργό?
Μας έχει προβληματίσει ιδιαίτερα το θέμα αυτό, κυρία Λοϊζίδου. Για να είμαι ειλικρινής, έχουμε φέρει και ειδικούς εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό για να μελετήσουμε πώς μπορεί ο Χάρης ο Γεωργιάδης, τέλος πάντων, να μετατραπεί σε σεξ σύμπολ. Όμως δυστυχώς αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, δεν είναι της παρούσης. Έχουμε κάποια θέματα, έχουμε κάποια προβλήματα. Τι είδες δυσκολίες ακριβώς? Έχει κολλήσει το θέμα σε δύο σημεία, κύριε. Πού ακριβώς? Δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Να μην επεκταθώ. Okay. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν καθόλου νέα για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό? Κοιτάξτε, η επανεκκίνηση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις του Κυπριακού, περιμένουμε πρώτα να φτάσει ο βασιλιάς Καρνάβαλος στη Λεμεσόνου, ώστε να μην προκαλέσουμε πανικό κάτω στη Λεμεσόνου και να φαίνουμε τα πάνω κάτω. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εγώ δεν έχω το χρόνο να εξηγήσω πώς λέτε πρέπει να πάω στον Καρναβάλ. Δεν μπορείτε να μας πείτε ξεκινούν σήμερα το δεκαήμερο των καρναβαλιστικών εκδηλώσεων. Με κορύφωση. Παράδοση αρκετό χρόνο. Πόσο χρόνο? Μιας 20 ετίας. Ξέρω. 20 χρόνο. Αποκτά την δική του ιδιαιτερότητα πλέον το παθητικό καρναβάλι. Να πω σε λίγο, υποτίθεται ότι δηλώσε μετά. Ουφου, πέρσι ο Βέργας έτσι καιρό ήταν ντυμένος βασιλιάς πας στο άρμα και χαριεντίζεται με τις Κολομπίνες. Φέτος... Ο Σάββας Βέργας και ο Φτυχές Μαλικίδης παραδέχθηκαν ενοχή. Δηλαδή ότι χρηματίστηκαν, συγγνώμη, από μισό εκατομμύριο ευρώ από εργολάβους του επιχειρητικού της ΠΑΦΟΥ. Και μετά τι έγινε? Με σκυμμένο το κεφάλι και κλαίγοντας, Βέργας και Μαλικίδης ζήτησαν την επίοικια του δικαστηρίου. Ο Βέργας θα είπε: «Sorry, κύριε δικαστά, που έκλεψα μισό εκατομμύριο, λυπηθείτε με. Δεν είχα λεφτά να αγοράσω μαπούες του τένις». Ακολούθως, ο κύριος Μαλικίδης οδηγήθηκε στις κεντρικές φυλακές και ο κύριος Βέργας. Δεν μπήκε στο κλουβί το κανονικό, αλλά μπήκε σε ένα άλλο χρυσό, μήπως και λαϊδίσει. Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Λεμεσό, σε ευχαριστώ. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ. Κλέωνα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Χριστά Γιώθωνο, σε ευχαριστώ Έβη. Σε ευχαριστώ Καθερίνα Τηλιανού. Σας ευχαριστώ όλους του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ Λεμεσό. Πάμε! Ladies and gentlemen, good evening. I'm Bob Wallace with the very last news from Cyprus to BBC News. In SK Adek, the two gladiators for the presentation of comedies Marinos Zizopoulos and George Varnavas. In Gladiator to the Coma, it makes it neck and hair, mix and hair, and then bears, Apuria, and then a Lilich. The ex-prime minister, excuse me, Dinis Mihalidis, and the son of mine, Genesis Phil Collins, they come from the Mises for the very first 15 years, and now they stay in forever in Korea, the Los Cofontinos. Mrs. Savas Burrows and happens the Ftehius, who lives, excuse me, Malkiris, they say, okay, we did it, and we take some measures for WC system of puffers. Mr. Verse, they cry, and she's crying, and cry all the time for the pack full of the tutanis. Ladies and gentlemen, I'm Bob Wallace. That was the last, very last news from Fabs to BBC News. Να περάσει. Έλλην, να περάσει.
χαιρετώ την πιο έξυπνη πολιτικό της Ευρώπης. Γεια σας, κυρία Μέρκελ. Λέφτε! Ποιος είσαι εσύ? Κυρία Μέρκελ, για όνομα του Θεού, είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Α, και πού είναι η γραβάτα σου, Λακεχαρέ? Ξέρετε, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μέρκελ, δεν συνηθίζουμε να φοράμε γραβάτες. Είμαστε πιο cool. Α, cool και σε έχουνε, θα σκλέψει να μην φοράς γραβάτα, να μην σε πιάσει μέχρι να σε πακά. Αν πεθάνω, σε πιάνω από γιακά και σε πακώ κάτω από στο χταμό, να πετάχνω όλο με γάνι. Για πες, γιατί έχθες έφερες τη δόση του μήνα. Κοιτάξτε, κυρία Μέρκελ, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Γι' αυτό άλλωστε ήρθα και εδώ να σας πω ότι πλέον ο ελληνικός λαός δεν αντέχει τα μνημόνια της λιτότητας. Και ξεβάλε το κλάψιμο, κλάψιμο όλο. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο αυτά τα μέτρα της τρόικας. Έχει πνιγεί, κυρία Μέρκελ. Πάχα κάτω. Ήρθα εδώ να σας πω ότι ο Έλληνας ήταν και θα συνεχίσει να είναι ελεύθερος. Δεν μπορεί αυτούς τους δαιμονισμένους ζυγούς που ασκείται και τις πιέσεις. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που ο Έλληνας χαρακτηρίζεται με το Ζορμπά. Βλέπετε, έτσι είναι ο Έλληνας. Χόρεψε και ένα χριστιανό και ορθόδοξο. Έλα. Θα τσουτάρετε κάπου, βοηθήσετε κάπως οικονομικά τι. Πάρε το πεντάευρο. Τα χριστιανός και ορθόδοξος σ' αυτή την κοινωνία. Γεια σας, κυρία Μέρκελ. Ασκήσουμε λοιπόν τα μνημόνια, μωρέ. Έχει κόσμο στην Βαυαρία. Άι στη χτύναν. Υπέρον. Δεν είμαστε ελληνόφωνες. Ούτε και, κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το... Αλλά ελληνόφρονες. Έλα μη μένω κι ο Γιώργος, ο Καραγκούνης. Τον είσαι ο πρόεδρος του Δυσσία, Αβέροφ Νεοφύτου. Ο Αβέροφ Νεοφύτου πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει παράλληλα την υποχρέωση να θωρακίσει τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπενθύμησε τι έγινε τον Νοέμβριο του 2011, όταν σωστά τότε ο Δημήτρης Χριστόφια στήριξε την Ελλάδα για το κούρεμα του ελληνικού χρέους. Πολύ λανθασμένα όμως δεν θωράκισε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπράβο ρε τυπάρα! 1-0! 1-0 μπροστά η Ελλάδα! Να αντιληφθεί ότι είναι ένας απλός πρέσβης που θα πρέπει να υπηρετεί το δίκαιο όταν μάλιστα η χώρα του ισχυρίζεται διεθνώς ότι κάνει πολέμους στην βάση του διεθνούς δικαίου. Ρε αγαπούλες, όσοι περνάτε από τα γραφεία της ΕΔΕΚ να προσέχετε, γέματο γέματα. Όλες φάζονται έτσι μέσα για την προεδρική καρέκλα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΔΕΚ με επικεφαλή στο Γιώργο Βαρνάβα, με τις ευλογίες του Γιαννάκη Ομίδου, άρχισε σκληρό παιχνίδι αποκαλώντας τον Μαρίνο Σιζόπουλον ως αρχιτέκτονα του διχασμού, υπονομευτή και συκοφάντη. Και καμπός άλλα. Ναι. Σιζόπουλος. Ο Μαρίνο Σιζόπουλος πέρασε στην αντεπίθεση κατηγορώντας τον αντίπαλό του για έλλειψη σοσιαλιστικού ήθους. Παίζει το υπεράνω. Ρε θέλουμε έτσι πως πάντα πράγματα θέμω να έχουν νέων πρόεδρων και μέσα και στο κόμμα. Κοίταξε να δεις, νέων πρόεδρων ενάχουσι, ο νέος πρόεδρος όμως ενάχει κόμμα. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν έρευνες και να υπάρξει ποινικός κολασμός παντός υπευθύνου. Κόλαση έχει γίνει η ζωή μου. Ιδού στάδιον δόξης λαμπρών. Λαμπό, σαν τον ήλιο λαμπό. Κύριε Ομίρου, στις επερχόμενες εκλογές για ανάδειξη προέδρου της ΕΔΕΚ, ποιον θα υποστηρίξετε? Βεβαίως, αγαπητέ μου κύριε Πισίστρατε, θέλω να δηλώσω απερίφραστα ότι στις επερχόμενες εκλογές για την προεδρία του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ θα κρατήσω μια στάση ουδετερότητα. Εφακοβενιάδωλα, μην καταλάβετε. Μα δεν θα στηρίξετε κανέναν, κύριε πρόεδρε. Είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Να το αντιληφθείς, αγαπητή μου Χριστοθέα. Δεν προτίθεμαι να στηρίξω κανέναν εκ των δύο υποψηφίων. Νίκτο τα σχήρας μου όπως τον Πόντιο Πιλάτορα. Ό,τι θέλει ας γίνει. Ας πάξει.
Monsieur Mirou, s'il vous plaît, considérant Monsieur Barnabas, qu'est-ce que vous pouvez dire pour le Monsieur Barnabas? Des blessures de conduite? Oui, tout à fait. Λέει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ότι γέρνεται προς πλευρά κυρίου Βαρνάβα. Δεν κλείνω πουθενά, αγαπητέ μου, μα νομίζετε ότι να μας κάνετε και ζαβούσολα. Οι εφημερίδες ό,τι θέλουν γράφουν. Και τι τσίρες μας, μα δεν αντιλαμβάνεσαι ότι στις εκλογές θα παίξω πελόν, ότι θα κάνω την πάτια όλα. Μα κύριε Ομίλου, τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι θα στηρίξετε Βαρνάβα. Δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω επί του θέματος, αγαπητή μου κυρία Μητσικώστα. Άντε, έχουμε και δουλειές, να πάμε... Ωραία, εντάξει, ευχαριστούμε, άντε πάμε. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αφού επιμένετε... Θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά και με πάσα αμφιδεχνία ότι δεν θα στηρίξω τον άνθρωπο που υπόσκαπτε το κόμμα. Τον αρχιτέκτονα του διχασμού, αυτόν που εσήκωσε την προεδρική καρέκλα από το Γιαννάκη Νομήρου. Εδώ κάμε χαμέο, να μάει να την απάντησα. Ποιος είναι αυτός που αναφέρεστε, κύριε πρόεδρε? Μιλήστε ξεκάθαρα. Ο λαός θέλει εξηγήσεις. Ένα λεπτό, ναι, αγαπητέ μου, κύριε Άντι. Τον κάτω μου, αγαπητέ μου, τον έφκαλα. Μαρίνο! Και τι σχέση έχει ο γάτος σας ο Μαρίνος, κύριε Ομήρου? Θα μας πείτε σε ποιον αναφέρεστε? Τι κάνει μιαου-μιαου στα κεραμίδια? Ο Μαρίνος. Μαρίνος? Τώρα αντιλαμβάνεστε, όξαρε να αντιλαμβάνεστε όλα. Άντε φύγετε που δάμε, φύγετε ρε εσύ κυφτίζε μια. Πάγομαι, ναι. Οργάνωση, δεν κουμπάρε. Πρέπει να το γραφήκω. Λοιπόν, αφού σε βοηθάει, λέει. Μόνο μορκέζει. Κρατά τα μικρόφωνα, πονηρέ. Το δικό μου είναι να το κρατώ. Δεν τον άλλο. Κρατείτε. Εμείς. Είπαμε κάτι εμείς. Αντίμηλος. Ακατοίκητο το μικρό νησί, το δυτικότερο των Κύκλαδων. Κόρη, έγραψε την Οδύσσια. Μα εν το ξέρεις. Ξέρω, δεν θα με έρχεται τώρα. Αν είναι δυνατόν. Ο Οδυσσέας. Οδύσσεας, τερκάζει. Έγραψε την Ιλιάδα. Ξέρω το. Πέτω. Ο Ιλιάδης. Κι ας βαράνε βροχές, κι ας φυσάει πολύ. Εμείς πάντα έχει θερινοί εραστές, έχει μόνο βαρύ. Και μετά, εντελώς ξεπνικά, οι παλιές μας φιλιές θα πετάξουν φωτιές, θα κονίσει φίλια. India TV, Aapki Awaaz. Hello, Bakareli Anya Kashmir, and I got a Dalabra, Indira, but a Buru Buru and a Gibra. I'm proeder of Democracy, and Nicaronica, Procorit, and Jerry Bijala, and a proeder God. Αλλά πάνω απ' έλε ο αγαπλώνει τα ραπολιτρώνα μπέπια τα τάκια επί πλαπλά πίου να καλώ πάνε και δεν μένει κύπο. Αν πάνε και δεν πόλεμα ο άρακετε και πάνε την έγινε τα ουακάτρων κανέ μην είναι έδεκ. Τι και μένει να πάνε έλε ο Μυρού Πανάπα Ρουλά επί ο Αρικολαίδη. Για πέντε καλή 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 Toma, toma. Dakarawai, ah, chamba bergam, babo, utama beka, banana bigoni da bire, ah, 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 wonder market, apokita bigoni babo, and banana budu play, budu ki, play, budu ki, daguri, 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 Τρία! Με τα λαμβάνω και τίποτα, δεν πήγαινα το κάτι και γίνεται κάτι και δεν γίνεται κάτι. Αν είδα πάντα και Ανιά Κασμίρ, ένα καμπούρι και πάνε μπούρου μπούρου αναγκύπρο. Μεσανού καραβαλιού ξεκουράζει, διασκεδάζει και τη διάθεση αλλάζει. Να κοπιάσετε μικρή και μεγάλη στο λεμεσανό μας καρναβάλι. Και αυτά κερασμένα, κερασμένα όλα από την Λεμεσό.
Αγαπούλες, μα είδατε τι έγινε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας. Έδωσαν άδεια στην νομική υπηρεσία να ανακρίνει βουλευτή. Το ανώτατο δικαστήριο της Κύπρου, με επικεφαλή στον Μύρωνα Νικολάτα, πήρε μια ιστορική απόφαση. Επέτρεψε την ανάκριση του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Φιδία Σαρίκα, για το σκάνδαλο ενταπιχειρευτικού της Πάφου. Ο κύριος Σαρίκας κατηγορήθηκε από τον κύριο Μαλικίδη που έγκου μπάρος του και από τον κύριο Πάφαν ότι όταν ήταν δήμαρχος στην Πάφου έπαιρνε κουφετούδες που κάτω από το τραπέζι όσον αφορά τα έργα του αποχετευτικού. Καλά, τι κουφετσούδες του εδιούσαν. Κουφέτα, παστίτσα, κουραπιέδε, λουκούμια. Έτσι και τύπου κάτω από το τραπέζι. Διότι έκαμνε δίαιτα ραν Ντανιέλα και αν ήθελε να φανεί ότι την παραβιάτσει και έκανε τα που κάτω. Εκατάλαβες. Α, εκατάλαβα. Εκατάλαβα. Αναπόφευκτα στο μυαλό του κάθε Κύπριου. Προεδράρα μου, είσαι ένας τάβρος. Καλά, πρόεδρε, σύντανο σε ψώφισε ένα χωρκό γεμάτο τριγλυκερίδια που είσαι. Έχασε που λεπτό μου, φαίνεται ότι το τσάι ρε σκοτώνει τα ούλα τα μικρόβια. Όπως είναι δυνατόν, πρόεδρε. Είπε μου ο γιατρό να κάνω γυμναστική, να τρώω υγιεινά και να πίνω τσάι με μέτρο, ρε. Δεν κάνω γυμναστική, τρώμε λαρωτά και πίνω με μέτρα, ρε. Ποια όρκια σου και τούτον είναι, πρόεδρε μου, λοιπόν. Θέλω να μου πεις τη συνταγή, γιατί μιας φίλης μου του άντρα της τα τριγλυκερίδια τον καμιά τσακοσάρκα. Ζετούλα μου, αγάπη μου, άκου προσεκτικά. Θα πίνει καθημερινά 2-3 τσαγάκια πρώτου φαγητού μεσημέρι βράδυ και Σαββατοκυρίακα ένα σε κάθε γάμο. Αγάπη μου, να σε πιέρε. Πρόεδρε, ξέρεις ότι η γλυκερία έκαμε τρίδιμα και έφκανε τα τριγλυκερίδια. Ο λαός είπε έτσι. Μπορεί πια τίποτε κυβέρνηση να παραποιά την άποψη του λαού. Μπορεί, καλό είναι μπορεί. Τόσες φορές μας την τραβήσαν οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Παυλάκι μου, επειδή ο πατέρας σου περιμένει ξένους, αν είναι ασχεύσα. Μα ποιους ξένους, ρε παπάκες. Λεφτά μου σε ρε σαραντάς, πορεπών να ρωτήσεις. Ήρει ελέγχτε. Να για 5 ευρώ, πέφτω να είσαι στο περίπτερο και πια πισούς της αρέσει. Ένα σου πω, όχι να αρχίσεις, τώρα πολύ τρισό ρε. Α, παπά, πολύ γκόσινο με γίνα μέσα. Να μου γίνεται. Αλλά τι λίγο τυρέ. Ρε κομπάρε, μα έφτας, να άλλο 5 ευρώ και με ρωτήσεις τίποτα άλλο. Αν με ρωτήσεις η μάμμα, εγώ τι να πω. Τίποτα μην, όχι μη έλα. Ω, όχι μη. Με κατεύθερη στεβάρι μου. Όπως σιροπάμπουλο. Τέλεια σαϊτάνη ρε, πήρε τέλεια πολυτήρη. Μωράτια μου, έρχομαι αμέσως. Τι κάμα το λέγει και αρχικά υπό έλεγχο. Μαύρο σαμό ταν και είδα έχασα τον έλεγχο. Είπα για με μια στιγμή να μην δώσω χυμάκια. Το επόμενο λεπτό την έκανα τη. Έλα μάμμα. Ρε Παυλάκη, πού είναι ο παπάς σου ρε, πιάνω το τζεγκλιστό το κινητό του. Εσπίζει μάμμα γιατί. Α, έρχομαι ρε, σκολάσαμε γλύωρα. Αρωτάς το να θέλει τίποτε να φέρω. Καλά μάμμα. Α, 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 μάμμα. Άγε, πάει. Όχι, ώρα ρε, να τσαγκρίσω. Και είχε μέσα, και φάμε. Παναγιά μου, ρε Παυλή. Ρε, μα έκαμες μου έκπληξη για τον Αγιό Βαλεντίνο. Ναι, φουτούλα μου, εννοείται για όνομα του και ωραία. Μωρέ, ξέ μου, μα πού είσαι, μωρέ, ξέ μου. Εν τούτη! Εν και τούτη έκπληξη, φουτούλα μου! Για ποιον είναι έκπληξη! Για τον Παυλάκη!
αφού έπιαν τόσα γάμμα στο σχολείο, να μεν τον ανταμείψουμε εν κρίμα. Ρε μα είναι λίγο μεγάλη του. Και μέναν έτσι μου είπε. Α, μαμά, μια χαρά είναι, όχι, εγώ αγαπώ τι. Εντάξει ρε, άντε, πιένετε να περάσετε καλά και να περάσουμε και εμείς νύχταντα, Αγίου Βαλεντίνου. Ρε αφού να νυχτούν, ρε μισή μια ολαντροπή, να πάω με τον μισή να δείξω το πράγμα γιατί να αυκαρτώσει να με κουτσίσει. Ω, μόνο μου είναι αναγκή, παραχώνεσαι, να το δείξω εγώ και να κουτσίσει πολλές φορές κιόλας. Να μέσα σχαλάσουμε και τη νύχτα σας. Δεν με κατάλαβα ρε Παύλη, γιατί να την φάεις εσύ, ότι κάνεις εσύ δηλαδή εντάτος. Εμέτεν σου. Τώρα έτσι να μην, να μην έτσι το πιλέ. Όχι ρε. Σιγά ρε, το τσεκάω να με κάψουν ρε. Ρε Παύλη. Για 4 Φλεβάρι, όταν γιορτάζαν οι άλλοι. Διαφημίσεις αγάπες μου. Πατάτε σαν την αχτέδαλο σου. Ο κόσμος παρακολουθεί διαρκώς. Και δεν θέλω να έχω ίχνος πιτηρίδας. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Χρησιμοποιώ Ultrax Men, ειδικά για άνδρες. Δυναμώνει τα μαλλιά και εξαφανίζει την πιτηρίδα. Κοιτάτε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ultrax. Πιτηρίδα. Τέλος. Ανακάλυψε με τα RED τις απεριόριστες δυνατότητες που έχεις με το Samsung Galaxy Α. Απόκτησε το τώρα με 0 ευρώ αρχικά και πάρε δώρο το Samsung Galaxy Core 2 αξίας 169 ευρώ. RED. Υπάρχει πάντα κάτι καλό. Σίτα Mobile Vodafone. Power to you. Κυρίες και κύριοι, η Cadbury Dairy Milk σας παρουσιάζει τις σοκολάτες που σκορπίζουν τη χαρά. Cadbury Marvelous Creations σε 2 μαγευτικές γεύσεις. Cookie Nut Crunch και Jelly Popping Candy. Free the joy! Η διαρκής επαφή και επικοινωνία με τους πελάτες σας είναι προϋπόθεση για την επιτυχία της επιχείρησής σας. Γι' αυτό, τα mobile applications από τη Sita και την Focus on Group σας παρέχουν τη μοναδική δυνατότητα να είστε πάντα εκεί που βρίσκονται οι πελάτες σας. Με ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών, ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία, εστιατόρια, γυμναστήρια και κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Στις Αλφα Μέγα οικονομώ πολύ, ακόμη πιο πολύ. Επώνυμα προϊόντα σε τιμές έκπληξης. Μέχρι 15 Φεβρουαρίου, ραβιόλες χαραλαμπίδης κρίστης 400 γραμμάρια 50% φθηνότερα, μόνο 2,25. Μακρύ κοκορίζι Uncle Ben's 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα, μόνο 1,39. Τυροπιτάκια Κανάκι 920 γραμμάρια 46% φθηνότερα, μόνο 2,99. Ηλιανθέλαιο Λεζιέ 3 λίτρα 33% φθηνότερα, μόνο 4,79. Και φθηνά και Αλφα Μέγα. Παρακαλώ. Τροφή για πουλάκια. Αμέ. Ορίστε. Εσείς. Μία σοβίση των 5. Κουφό. Είναι να χάνεις τα φρύντι σου. Την επόμενη φορά που θα κάνεις top up, κάνε 10 ευρώ και άνω. Μια ομάδα νεοσύλλεκτων θέλει να αποφύγει το στρατό. Τα σκάνδαλα και οι απαλλαγές φαντάρων όμως τους καταστρέφουν τα σχέδια. Αποτέλεσμα να βρεθούν να υπηρετούν σαν βοηθητικοί σε ένα ακριτικό νησί και σε μια μονάδα λοκατζίδων. Καψόνια και κωμικοτραγικές καταστάσεις είναι στην ημερησία διάταξη. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο εχθρός καραδοκεί. Γιώτα 4, Λούφα και Απαλλαγή. Με τους Κώστα Φραγκολιά, Θανάση Τσαλταμπάση, Στάθη Παναγιωτίδη, Χάρη Μαυρουδή, Μαρία Κορινθίου, Ιζαμπέλα Κογεβίνα, Πέτρο Λαγούτη, Γιώργο Κιμούλη, Μάνο Γαβρά. Γιώτα 4, Λούφα και Απαλλαγή. Απόψε στις 10:20 στο Ρικένα. Πατάτε σαν την αρχέδαλο σου. Άκουρε Αθούλη, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα, οι οδηγοί με τη χειρότερη συμπεριφορά στην Ευρώπη είναι οι Έλληνες. Με 74% δηλαδή βρίζουν άλλους οδηγούς, καταλάβες. Καλά ρε παιδί μου, και πριν που έμπαινε.
Είναι μες στη λίστα? Όχι. Να σου πω εγώ, Ντανιελούδα μου, γιατί. Διότι τα τελευταία χρόνια πρόκειται ότι άμα γίνει κάτι στο δρόμο, οι Γυπρέοι δεν ανοίγουν καν το παράθυρο να ασχοληθούν. Γιατί? Να με φύγει έξω το air condition. Ένα κρυμμόν το αέριο. Άντε καληνύχτα ρε αγαπούλες. Καληνύχτα. Μου έπαρκα ρε τσομερα γάρε. Φτηνό. Έφτει και μοτσιά θόρμητα. Άντε καληνύχτα αγαπούλες. Καλόν αγώνα να βρεις τους φίλους μου το ραλίστε στο παραλίμι. Ραντεβού. Η Look Oil δίνει την έξτρα δύναμη στο αυτοκίνητό σας. Μου είσαι έτοιμος για τις Βρυξέλλες, αγάπη μου. Πανέτοιμος, πρόεδρε. Και για τις Βρυξέλλες και για το Βερολίνο. Μα... δεν μου γίνε χαρή. Δεν πειράζει, πρόεδρε. Δεν πειράζει, πρόεδρε. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ευχαριστώ, ανάποδα. Ανάποδα. Όξε. Πάω. Ο γιου του είπα, με συγχωρείτε, δεν κλείνω πουθενά, αγαπητή μου κυρία. Ποιος υπόβαλε την ερώτηση? Συγγνώμη, δεν θα στηρίξετε κανένα, μα κανένα. Κατσίδε, πατάτε σαν την αρχέδαλο σου.